Κύριε Βαρδεβάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πάψατε να είστε ήρωες, γιατί απεργείτε? Εμείς θεωρούμε ότι ποτέ δεν ήμασταν ήρωες, επιτρέψτε μου να πω. Είμαστε εργαζόμενοι που μέσα σε δύσκολες συνθήκες όλα τα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο στη διάρκεια της επιδημίας, αλλά και πριν την επιδημία και μετά την αποκλιμάκωση της επιδημίας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στις λαϊκές οικογένειες που έχουν ανάγκη. Αύριο λοιπόν απεργούμε οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας και στο επίκεντρο της κινητοποίησής μας είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και εμείς και οι ασθενείς μας στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας. Είναι οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό που έχουν σαν αποτέλεσμα την απίστευτη ταλαιπωρία αλλά πολλές φορές και την οικονομική αφέμαξη χιλιάδων λαϊκών οικογενειών που αναγκάζονται πολλές φορές να περιμένουν μήνες, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και χρόνια, γιατί εκεί έχει φτάσει η λίστα αναμονής για να κάνουν μια χειρουργική επέμβαση ή να κλείσουν ένα ραντεβού για να τις εξετάσει ένας γιατρός ή να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις. Και πολλές φορές, επειδή προφανώς τα προβλήματα υγείας δεν μπορούν να περιμένουν, αναγκάζονται να ακριβοπληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη και δικαιούνται. Τώρα, μια και λέτε αυτό, κύριε Βαρδεβάκη, εδώ υπάρχει το αδιανόητο. 3.000 λέει παιδιά, 3.000 περιστατικά τα οποία χρήζουν χειρουργικής επέμβασης να είναι σε λίστα από το 2018 στο Παίδων, στο Αγία Σοφία. Ακριβώς. Αυτή είναι η κατάσταση που ήρθε στην επιφάνεια με τις πετυχημένες κινητοποιήσεις των συναδέλφων εκεί για την ενίσχυση των παιδιατρικών νοσοκομείων. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα παιδιά και τα παιδιατρικά νοσοκομεία. Αφορά όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο Θριάσιο νοσοκομείο, στο οποίο εργάζομαι εγώ, είναι σε λίστα αναμονής 1.800 ασθενείς. Η λίστα αναμονής σε ορισμένες ειδικότητες ξεπερνάει τον ένα χρόνο. Και φυσικά σε μεγαλύτερα νοσοκομεία από ό,τι είναι το Θριάσιο, όπως είναι το ΚΑΤΟ, Ευαγγελισμός και άλλα, η λίστα αναμονής είναι πολύ μεγαλύτερη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιες είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο εμείς εργαζόμενοι, αλλά και οι υπόλοιπες λαϊκές οικογένειες σε αυτό το σύστημα υγείας που πάντα ήταν υποβαθμισμένο και υποστελεχωμένο, αλλά η κατάσταση, και το λέμε ξεκάθαρα, χειροτέρευσε από την εγκληματική διαχείριση της επιδημίας από τη σημερινή κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Εδώ και 3 χρόνια, 2,5 χρόνια ακούμε από την κυβέρνηση ότι παίρνει πρόσθετα μέτρα, ότι ενισχύει το ΕΣΥ κτλ. Κτλ. Υπάρχει αποτύπωμα αυτών των λόγων? Δηλαδή, ακριβώς, ναι. Υπάρχει προσωπικό πρόσθετο? Έχουν σταματήσει μετακινήσεις? Οι χιλιάδες ελλείψεις έχουν καλυφθεί? Λοιπόν, οι ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας πριν την επιδημία ξεπερνούσαν τις 25.000. Τις ξεπερνούσαν. Δεν θα σας πω που έχουν φτάσει τώρα, θα σας πω ποια ήταν η ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύονται σχεδόν κάθε μήνα, ο αριθμός των μονίμων εργαζομένων στην υγεία από το Μάρτιο του 2020, που περίπου είναι η έναρξη της επιδημίας στην Ελλάδα, από 77.500, από 77.500, μειώθηκε στη διάρκεια της επιδημίας κατά 2.500 εργαζόμενους μέχρι τον Αύγουστο του 2022, που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία στοιχεία. Μιλάμε λοιπόν όχι μόνο για μη ενίσχυση του συστήματος υγείας, αλλά για πλήρη υποστελέχωση. Συγγνώμη, τώρα εδώ μιλάτε για τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα επίσημα στοιχεία είναι του Υπουργείου Εσωτερικών για το πώς υπηρετούν στο σύστημα. Των μονίμων υπαλλήλων στην υγεία. Δημοσιεύονται στην επίσημη σελίδα κάθε μήνα. Αν προσθέσουμε ότι μόνο στον προϋπολογισμό του 2022 προβλέπεται μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας κατά 279 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε μείωση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης, που έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες περικοπές των προηγούμενων ετών, που από το 18 ως το 21 ξεπεράσαν τα 440 εκατομμύρια ευρώ μείωση στην ετήσια κρατική χρηματοδότηση, καταλαβαίνετε για ποια ενίσχυση, με πολλά εισαγωγικά, μιλάμε για το σύστημα υγείας. Και την κατάσταση αυτή τη βιώνουν καθημερινά όχι μόνο οι συνάδελφοί μου, αλλά και δεκάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες. Ήδη σε δεκάδες νοσοκομεία
και στην Αττική αλλά και στην περιφέρεια κινδυνεύουν κυριολεκτικά με κλείσιμο. Έχουν μείνει κλινικές και τμήματα με έναν, με δύο, με τρεις, με τέσσερις γιατρούς, που καταλαβαίνετε ότι αν ένας γιατρός συνταξιοδοτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο λείψει, και αντίστοιχες είναι οι λήψεις βέβαια σε νοσηλευτικό, σε παραγιατρικό, προσωπικό, σε διοικητικό, τεχνικό, κινδυνεύει να κλείσει το τμήμα το αντίστοιχο. Να πούμε ότι στο Θριάσιο νοσοκομείο, ας πούμε, έχει μείνει η παιδιατρική κλινική με τρεις μόνιμους γιατρούς. Παραδείγματα τέτοια μπορούν να σας αναφέρω δεκάδες από όλη την Ελλάδα. Και ταυτόχρονα να προσθέσουμε ότι στη μείωση αυτή του μόνιμου προσωπικού είναι και περισσότερες από 4-5 χιλιάδες συνάδελφοί μας που παραμένουν ακόμα σε αναστολή εργασίας, παρόλο που τα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι το μέτρο αυτό είναι και αντιεπιστημονικό, γιατί πλέον η μετάδοση της επιδημίας γίνεται και από εμβολιασμένους και από ανεμβολίαστους. Εξακολουθεί λοιπόν η κυβέρνηση με τη στήριξη του ΠΑΣΟ, γιατί είναι αυτά τα δύο κόμματα που έχουν ψηφίσει το μέτρο της αναστολής, να κρατούν εκτός εργασίας χιλιάδες συναδέλφους, αφήνοντάς τους χωρίς μισθό, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, και ταυτόχρονα να στερούν από τις ήδη υποστελεχωμένες μονάδες υγείας αναγκαίο μόνιμο έμπειρο προσωπικό. Μιλάμε για διπλό έγκλημα. Μάλιστα. Συνοψίζω λοιπόν. Από το Μάρτιο του 20 που έχουμε την έναρξη πανδημίας, έχουμε 2.500 λιγότερους. Μπορώ να σας δώσω ακριβώς και τα νούμερα για να ακουστούν. Το Μάρτιο του 2020 ήταν 77.532 οι μόνιμοι υπάλληλοι στην υγεία. Τον Αύγουστο του 2022, που είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, έπεσε στις 73.627. Καταλαβαίνετε ότι οι όσες προσλήψεις έγιναν, που έγιναν προσλήψεις εργαζομένων με συμβάσεις, δεν μπορούν να καλύψουν όχι μόνο τις ανάγκες που αυξήθηκαν με την επιδημία, ούτε τις συνταξιοδοτήσεις, γιατί μιλάμε απώλεια λόγω συνταξιοδοτήσεων. Δηλαδή οι προσλήψεις που ανακοινώνει και η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν καλύπτουν ούτε τον αριθμό των συναδέλφων που συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο. Συνεπώς τα πράγματα είναι ελαφρώς χειρότερα, γιατί μονίμως... Τα προβλήματα, επιτρέψτε μου να πω, δεν περιορίζονται στις ελλείψεις. Είναι ίσως ακόμα μεγαλύτερα στον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων. Με μια σειρά από νόμους που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, προωθείται η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ως αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες, όπως λένε στους νόμους τους, είναι χαρακτηριστική πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Υγείας ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, να λειτουργούν δηλαδή με επιχειρηματικά κριτήρια, και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει οι ασθενείς να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη για να βρίσκουν υπηρεσίες υγείας στα ήδη υποβαθμισμένα δημόσια νοσοκομεία, και ανάλογες βέβαια θα είναι οι επιπτώσεις και στα δικαιώματα και στις εργασιακές σχέσεις των υγειονομικών. Λοιπόν. Εξίσου χαρακτηριστική είναι και η δήλωση, και επιτρέψτε μου να πω, και της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, όταν τη ρωτήσαν συνάδελφοί μας τι θα γίνει με τους οργανισμούς των νοσοκομείων και με τις ελλείψεις, η απάντηση είναι ότι επειδή σκοπεύουν να κλείσουν πολλά νοσοκομεία, έτσι ακριβώς δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, θα δουν τις ελλείψεις και τους οργανισμούς του νοσοκομείου στα νοσοκομεία που θα απομείνουν. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που γίνεται με την υπόθεση τώρα του προσωπικού γιατρού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν να κλείσουν προσωπικό γιατρό, με αποτέλεσμα να έχουν περικοπές και στην υγειονομική τους περίθαλψη και αυξημένη υγειονομική επιβάρυνση από τον πρόσφατο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, σε συνέχεια του αντίστοιχου νόμου βέβαια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Λέω λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, γιατί έχουμε 4.000 και όχι 2.500 λιγότερους μόνιμους υπηρετούντες στο ΕΣΥ από το Μάρτιο του 20, δεδομένου ότι τα τρία αυτά χρόνια έχουμε μία μείωση χρηματοδότησης περί το 1 δισεκατομμύριο στα νοσοκομεία και στην υγεία, εσείς αύριο κινητοποιήστε, κάνετε απεργιακή συγκέντρωση, πείτε μας πού, στην Αττική τουλάχιστον. Στη συγκέντρωση, η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί από την πλατεία Μαβίλης και θα καταλήξει με πορεία στο Υπουργείο Υγείας, που θα ζητήσουμε βέβαια συνάντηση και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Και φυσικά κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με την ενεργατική απεργία στις 9 του Νοέμβρη, γιατί πέρα από τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι μονάδες υγείας σοβαρότατα προβλήματα, αντιμετωπίζουν και οι υγειονομικοί, και εμείς έχουμε μισθούς παγωμένους εδώ και χρόνια, και εμείς υφιστάμεσα τις ανατιμήσεις, την ακρίβεια. Μάλιστα. Τα απλήρωτα δεδουλευμένα, είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν γιατροί που τους χρωστούν εφημερίες 6 και 7 μηνών, και καθυστέρηση υπάρχει και στα δεδουλευμένα και στους υπόλοιπους υγειονομικούς, και είναι ανάγκη βέβαια να υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς, να υπάρχουν μέτρα για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος, και αυτά είναι στο επίκεντρο όχι μόνο της αυριανής κινητοποίησης, αλλά και των κινητοποιήσεων που γίνονται όλο αυτό το διάστημα. Και είναι θετικό αυτό, ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι συνάδελφοι που αντιλαμβάνονται ότι ο δρόμος, ο μόνος που δρόμος που μπορεί να φέρει αποτελέσματα για τη βελτίωση της ζωής τους, είναι ο δρόμος του οργανωμένου αγώνα. Σας ευχαριστώ. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της πετυχημένης κινητοποίησης, ξαναλέω, στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Να είστε καλά, κύριε Βαρδαβάκη. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.